παραδούν γνωστικοί. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε εδώ στην τροφιά μας επί του πιεστηρίου. Είναι Παρασκευή, είναι 15 Ιουλίου και όπως κάθε Παρασκευή δεν έχουμε το Μάκη Κουρί στην παρέα μας. Ετοιμάζει ολονυχτή απόψε το παρόν με τους συνεργάτες του. Αλλά έχουμε τον Αλφόνσο Βιτάλη στην παρέα μας, στην τροφιά μας και ενδιαφέρον στην τροφιά και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Να δούμε την επικαιρότητα, η οποία βέβαια σκιάζεται από τα γεγονότα της Γαλλίας, από αυτό το λουτρό αίματος το καινούριο, νομίζω το τρίτο, το τελευταίο διάστημα στην Γαλλία. Σε δύο χρόνια είναι τρίτο. Τρίτο μεγάλο, πολύ μεγάλο. Λοιπόν, για να πούμε ποιες είναι οι φωνές που ακούτε. Είναι το πρώτο στο Σαρλί Ντό, στον Μπατακλάν. Και τώρα αυτό. Βεβαίως εδώ, βάλεις και τα όσα έχουν γίνει στις Βρυξέλλες. Στη Μεγάλη Βρετανία. Και μικρότερα περιστατικά εντωμεταξύ, γιατί αυτά τα ξεχνάμε. Όταν σκοτώνουν 100 άνθρωποι, γιατί λοιπόν, άμα έχουν σκοτωθεί 10, το ξεχνάμε. Για να πούμε μια καλησπέρα στους καλεσμένους μας καταρχήν, να μην ακούτε φωνές και δεν ξέρετε από πού έρχονται. Σωτήρης Κοντονάσιος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα στην Κοντονάσια. Η κυρία Ζέφη Δημαδάμα είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος στο τομέα γυναικών στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ο κύριος Νίκος Σαμπατιέλος, γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Σαμπατιέλο. Και ο κύριος Γιάννης Καλιάνος, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα και στον κύριο Καλιάνο. Και σε πολύ λίγο μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Κονόμου. Βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, λέγαμε για το χτύπημα αυτό με το οποίο ξυπνήσαμε το πρωί, όσοι δεν το προλάβαμε το βράδυ. Εγώ δεν το πρόλαβα για να είμαι ειλικρινής, το άκουσα σήμερα το πρωί πολύ νωρίς. Βλέπουμε ήδη στην δημοσιοποιούνται πρόσωπα από τους δεκάδες νεκρούς από τα αθώα θύματα αυτού του χτυπήματος και ο τρόμος είναι πάνω από την Γαλλία βεβαίως και πάνω από όλη την Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη ανατριχίλα σε όλη την Ευρώπη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το χτύπημα αυτό βεβαίως έχει πάρα πολλά θύματα. Έχει ανθρώπους οι οποίοι χαροπαλεύουν αυτή τη στιγμή. Από ό,τι κατάλαβα, είναι πάνω από 50 άτομα τα οποία χαροπαλεύουν. Αυτό είναι το φορτηγό του τρόμου που λέμε. Έχει επίσης βεβαίως ένα ισχυρότατο συμβολισμό, διότι δεν γίνεται σε μια τυχαία χρονική συγκυρία. Γίνεται την ημέρα που γιορτάζεται η κατάληψη Βαστίλης, η απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης, που έχει αλλάξει άρδιν την Ευρώπη και στο επίπεδο του πολιτεύματος και της διάταξης των τάξεων, των κοινωνικών τάξεων, αλλά και ως νοοτροπίες και ως πολιτισμό. Είναι η φωτογραφία που βλέπουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω έτσι, αλλά για να έχουμε μια εικόνα, είναι ο Μακελάρης. Αυτός είναι, 31 ετών, και μάλιστα υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες πρόκειται στο φως της δημοσιότητας για το προστιγμένο πρόσωπο που μιλάνε για έναν άνθρωπο που δεν ήταν αυτό που λέμε ο τύπος του φανατικού μουσουλμάνου. Δηλαδή, εδώ διαβάζω εδώ μαρτυρίες ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έτρωγε χοιρινό, έπινε αλκοόλ, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος καθημερινότητας, Γάλλος υπήκος και αυτός. Γάλλος. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα όμως, έτσι. Δηλαδή, επειδή άκουσα και ακούω και τις συζητήσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται. Προφανώς, όταν δέχεται μια κοινωνία τέτοια χτυπήματα και σκληρά μέτρα θα υπάρχουν στο επίπεδο του ελέγχου. Και ο στρατός θα κατέβει στους δρόμους να ελέγξει και η αστυνομία. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να είναι επάπειρον καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Υπάρχει μια λογική που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και επίσης θα πρέπει αυτή τη φορά και η γαλλική πολιτική ηγεσία και οι Βέλγοι παραδίπλα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να ενσκύψουν στα μπανλιέ που έχουν γίνει γκέτο. Μπανλιέ στη... στα προάστια, διότι εκεί ζουν η δεύτερη και η τρίτη γενιά των μεταναστών και ένα μεγάλο κομμάτι μουσουλμάνων, οι οποίοι λόγω και καταστάσεων είναι ατελώς ενσωματωμένοι σε ευρωπαϊκές κοινωνίες, υποφέρουν και πλήττονται πάρα πολύ
και κοινωνικά και οικονομικά. Πλήττονται κι άλλοι, δεν είναι μόνο οι μουσουλμάνοι. Βεβαίως. Μην με τρελαίνεις τώρα κι εσύ. Φτάνω, θέλω να φτάσω στο εξής. Δηλαδή για από πάνω. Κάθε άλλο. Δεν δικαιολογώ. Δεν πλήττονται οι χριστιανοί δηλαδή. Βεβαίως. Εξηγώ κάτι. Όταν υπάρχει. Δεν το κάνουν αυτό οι χριστιανοί. Προφανώς. Και γίνεται μόνο από δράστες μουσουλμάνους. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Φτάνω εκεί. Λοιπόν. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο έφλεκτο υλικό στην πόρτα σου, το να περάσεις το φανατισμό, το μίσος και να βρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα. Γιατί δεν συμβαίνει από την άλλη πλευρά αυτό και συμβαίνει μόνο στους μουσουλμάνους. Γιατί δεν συμβαίνει. Γιατί δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε σπανίως δηλαδή. Στην Αμερική έχουμε τέτοια περιστατικά από διάφορους ακροδεξιούς φανατικούς. Άλλο. Γιατί δεν έχουμε τέτοια περιστατικά από χριστιανούς πάμπτωχους, πένιτες που είναι στο περιθώριο και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί. Άλλο πράγμα. Διότι εδώ υπάρχει πλέον το Ισλαμικό κράτος, το οποίο καλλιεργεί συστηματικά το μίσος και την αντιπαράθεση και την αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, ο τρόπος με τον οποίο σαρώνει ένα φορτηγό αθώους ανθρώπους. Αλφόνσο, μήπως τα έχουμε και μισοπεδώσει, μήπως δεν μπορούν να αφομοιωθούν κάποιοι άνθρωποι σε κάποιο χώρο. Δεν γίνεται να αφομοιωθούν όλοι οι πολιτισμοί και να γίνουν ένας. Ναι, αλλά δεν είναι. Αυτό το πολυπολιτισμική Ευρώπη, κατά την άποψή μου, είναι ένα παραμύθι. Δεν μπορεί να είναι πολυπολιτισμική Ευρώπη. Μισό λεπτό. Η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που έχει λαούς και έθνη μέσα. Βεβαίως. Και θρησκείες. Πώς θα το κάνουμε. Μην ξεχνάμε, ότι μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν είχαμε τέτοιες ακραίες εκφράσεις. Είχαμε. Τους δίδυμους πύργους δεν είχαμε. Μισό λεπτό. Μιλάω για την Ευρώπη και μιλάω πριν φτάσουμε στους δίδυμους πύργους. Δεν είχαμε μουσουλμανική κοινότητα που ζει στην καρδιά της Ευρώπης να κάνει τέτοιες ενέργειες. Δεν είχαμε. Είναι αποτέλεσμα του φανατισμού ο οποίος έχει καλλιεργηθεί. Ξαναλέω, από τους δεν μπορούμε δεν το βλέπουμε, μισό λεπτό. Συμβαίνει η τεράστια η μεγάλη πλειοψηφία των μουσουλμάνων που ζει στη Γαλλία. Ναι, μπορεί να υποφέρει, είναι ήρεμη. Υπάρχει εξτρεμισμός, ο οποίος αναπτύσσεται πάνω στο υπόστρωμα της κρίσης που υπάρχει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα. Να πούμε καλή καλησπέρα στον Βασίλη τον Οικονόμου που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να δούμε λίγο ακόμα την επικαιρότητα. Χθες είχαμε τον κύριο Τσίπρα σε αυτή τη συνέντευξη του. Πόσο κράτησε, 2-2,5 ώρες στο Skype περίπου. Μείνανε κάποια πράγματα από τη συνέντευξη αυτή. Πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Μπορεί να μην αφορούν άμεσα την καθημερινότητα, όπως ο εκλογικός νόμος. Δηλαδή, να μην αφορούν άμεσα όπως οι συντάξεις ή οι φόροι, να είναι κάτι λίγο πιο γενικό, αλλά είναι σημαντικά και αυτά. Το οποίο δεν αναγνώρισε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αλλήμον και μην τα αναγνώριζε. Έτσι. Οφείλω να πω κάτι πριν. Ότι στο επίπεδο της εικόνας και επικοινωνιακά, αφήστε το ότι έχει πει, θα τα κριτικάρουμε. Νομίζω ότι βγήκε μια πολύ θετική εικόνα. Προσέξτε. Αν κάποιος έβλεπε στην τηλεόραση, διότι ήταν πολύ φροντισμένη και πολύ προσεγμένη η εικόνα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα έχουν ανοίξει μια σειρά ζητήματα τα οποία χρήζουν μεγάλης κουβέντας. Πρώτον, το τι ακριβώς θα γίνει με την αναθεώρηση του Συντάγματος και με το μείζον θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και τις άμεσες εκλογές που ανέβαιναν. Μείζον για ποιον είναι το θέμα. Πολιτικά. Μείζον για ποιον είναι το θέμα. Πολιτικά. Δεύτερον. Έχω την εντύπωση ότι αν βγει σε καμιά γειτονιά και ρωτήσει πόσο μείζον είναι για εσάς το θέμα της άμεσης εκλογής. Θα κοιτάνε τις συντάξεις. Θα σου πούνε, είχα μια σκασίλα αν θα βγαίνει άμεσα ή έμεσα ο Πρόεδρος. Υπάρχει επίσης η κουβέντα που άνοιξε ο Πρωθυπουργός στην απάντησή του και στην αιτιολογία, αν θέλετε, το γιατί διαφωνεί με την προσέγγιση που έκανε ο κύριος Ρέγκλινγκ ότι είναι η διαπραγμάτευση στήχησε 80 δισεκατομμύρια. Έχει πολύ μεγάλη κουβέντα και εκεί. Υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Όπως το 3% που τα άφησε ανοιχτό να γίνει 2,5% για το... Μάλλον θα έρθει στη Βουλή στο 3. Καλά, θα το δούμε. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Αλλά, και βεβαίως πάρα πολύ κουβέντα έγινε και να πάμε στους καλεσμένους τώρα σιγά σιγά έτσι, να μην το απομονοπολίσουμε τη συζήτηση εμείς για το θέμα της καθημερινότητας που αφορούν και εσάς άμεσα και όλους μας. Το θέμα των φόρων, το θέμα των συντάξεων, των περικοπών συντάξεις. Και για το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων που αν τελικά ανοίξει, που φαίνεται να σου δώσω και μια πληροφορία, θα το ανοίξει η ελληνική κυβέρνηση στην επίσκεψη του κυρίου Μοσχοβησή από Δευτέρας εδώ στην Ελλάδα, που αν ανοίξει ενδεχομένως, δηλαδή θα το δούμε στην πορεία, αν ανοίξει και μπορέσει να το κουρέψει αυτό το πράγμα, ίσως να είναι μικρές ανάσες, πολύ μικρές ανάσες. Πολύ μικρές ανάσες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στην κουβέντα μας αμέσως. Εγώ θα πω απλώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 11:15, μαζί μας ο κύριος Κώστας Σουκαλάς, νομικός.
Θα κουβεντιάσουμε εξειδικευμένα για το θέμα των συντάξεων, έτσι, που και για το θέμα των κόκκινων δανείων. Και αυτό μεγάλο θέμα. Έτσι, ανοιχτό, σοβαρό. Αν είναι δυνατόν τώρα, είναι τεράστιο. Νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και φυσικά και τον καθένα που έχει ένα δάνειο και δεν πάει να το πληρώσει. Και το ΦΠΑ, όλη αυτή η αναπροσαρμογή που έγινε να. Του ΦΠΑ τις τελευταίες μέρες. Ό,τι έχετε. Του, για... Συγγνώμη, του ΕΜΦΙΑ. Με συγχωρείς. Του ΕΜΦΙΑ. Ό,τι έχετε για το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ έγινε, αλλά έγινε πριν. Ναι, λοιπόν, με τον ΕΜΦΙΑ είναι το πρόβλημα. Ό,τι πάλι. Έχετε για θέματα συντάξεων, ΕΚΑΣ, επικουρικές, ΕΦΑΠΑΞ. Γιατί είχαμε και μια καλή είδηση ότι θα αρχίσουν να καταβάλουν κάποια ΕΦΑΠΑΞ του 2013. Να το δούμε. Ναι, είναι καλή είδηση. Όμως για κάποιους ανθρώπους που περιμένουν πόσο, 3 χρόνια τώρα, είναι μια καλή είδηση αυτή. Στο 2-10-34-89-008 μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε τα ερωτήματά σας και να πάρετε απαντήσεις στη συνέχεια από τον κύριο Τσουκαλά μετά τις 11:15. Λοιπόν, πάμε στους καλεσμένους μας. Τώρα, εγώ δεν θα τους στερήσω τη δυνατότητα να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο θέλουν για το θέμα της Γαλλίας και το αν η Ευρώπη είναι σε κίνδυνο. Είναι πολύ σοβαρό. Ωραία, θα να ζητήσουμε, λοιπόν, να ζητήσουμε από ένα σχόλιο του καθένα. Είναι πολύ σοβαρό γιατί είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι ένα. Δείχνει και κλιμάκωση. Δείχνει κλιμάκωση οργανωμένη επιθετική προσπάθεια. Εγώ δηλαδή αυτό δεν το αποδίδω στην τρέλα ή στην παράκρουση ενός ατόμου το οποίο ξαφνικά. Και τη μουσουλμάνος που τρώει χοιρινό και πίνει κρασί και τα λοιπά, ξαφνικά αποφάσισε να πάει και να λιώσει στην πραγματικότητα 300 ανθρώπους, από τους οποίους 85 πέθαναν, άλλοι 50 μπορεί να πεθάνουν και κάποιοι άλλοι θα μείνουν ισόβια ανάπηροι και τραυματισμένοι. Αυτό λοιπόν το περιστατικό, εάν συνδυαστεί με όλα τα άλλα που μέχρι σήμερα έχουν προηγηθεί, θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Και το ζήτημα, αγαπητέ μου Αλφόνσο, δεν είναι μόνο στην προκείμενη περίπτωση αποτέλεσμα, δηλαδή, ίσως της κατοπιεστικής γαλλικής πολιτικής ενάντια. Καταπιεστική αδυναμία ενσωμάτωσης. Όχι. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με αυτό και ας φανώ αιρετικό. Παρακαλώ. Έχω την εκτίμηση ότι αυτές οι δολοφονικές ενέργειες ανθρώπων που χαρακτηρίζονται μουσουλμάνοι και οι οποίοι ενεργούν στο όνομα του Θεού τους, προκειμένου να αφαιρέσουν τις ζωές από άλλους ανθρώπους, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα από τους δίδυμους πύργους και μετά. Σωστό. Τα γεγονότα αυτά δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Όλη πολύ αυτή σωστός. Η ιστορία, δηλαδή, είχαμε και παλαιότερα κάποια κρούσματα κάποιων φανατικών, είτε από εδώ είτε από εκεί, αλλά σε τόσο μεγάλη κλίμακα και τόσο μεγάλη ένταση, με τόσο μεγάλη συχνότητα. Και τόσο τυφλά. Δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ. Αυτό λοιπόν το πράγμα δείχνει ότι. Εγώ είχα μια εκτίμηση παλιότερα, προσωπική εκτίμηση, ότι κάποια στιγμή η Αμερική θα χρησιμοποιούσε κάτω από τις δικές της πολιτικές επιδιώξεις ακριβώς τον μουσουλμανικό φονταμενταλισμό προκειμένου να πλήξει κέρια αυτό που εμείς λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ήπειρο. Φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά θα σας θυμίσω ότι ο πρώτος πόλεμος στην Ευρώπη που έγινε μετά το 1945 ήταν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και κράτησε κάμποσα χρόνια. Και τότε είχαμε την πρώτη είδηση μουσουλμανικού κράτους επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, που δεν είχε ξαναυπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Στη συνέχεια είχαμε τους πόλεμους. Πάμε για να προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι. Το οποίο κράτησε πάρα πολλά χρόνια και κρατάει ακόμα, μέχρι που φτάσαμε στην ίδρυση πια ενός μουσουλμανικού κράτους. Προσέξτε, πρώτη φορά ιδρύεται τέτοιο πράγμα. Άρα τι λέτε ότι αυτό είναι πολεμικές. Αυτό τι είναι, αυτό είναι σχεδιασμένο, δηλαδή. Όχι, μισό λεπτό. Η δράση του ενός εκάστοτε μπορεί να μην είναι σχεδιασμένη, αλλά το κλίμα που δημιουργείται ούτως ώστε κάποιο άτομο να φτάσει στο σημείο να θεωρεί εχθρούς όλους εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν. Και μάλιστα όταν γίνεται αυτή η επίθεση την ημέρα που γιορτάζεται η μεγαλύτερη επανάσταση και η πιο σημαντική για το δυτικό πολιτισμό, όπως ήταν η γαλλική, γιατί ό,τι και να λέμε, όσο και να ψάξουμε στην ιστορία των τελευταίων τουλάχιστον 20 αιώνων, τέτοια επανάσταση δεν έγινε ποτέ για την ισονομία, την ισοπολιτεία. Φοβάστε έτσι για να τοποθετηθούν όλοι στο πρώτο μέρος. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται απλά με μέτρα κατασταλτικά. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών και βεβαίως και οι Αμερικάνοι και οι υπόλοιποι να προσέξουν πάρα πολύ, ούτως ώστε να εκλείψουν οι συνθήκες που δημιουργούν τέτοιους ανθρώπους έτοιμους. Βάλτε μια τελεία. Πάμε στον κύριο Οικονόμου να ακούσουμε τη δική του προσωπική άποψη. Κοιτάξτε, έχουμε μπει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μια σκοτεινή εποχή. Η αντιπαράθεση είναι δρυμύτατη. Είναι φανερό πλέον ότι το μουσουλμανικό στοιχείο έχει κομμάτι του έχει ριζοσπαστικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον τροφοδοτεί εξτρεμιστικές δυνάμεις οι οποίες λειτουργούν με τρόπο αδιανόητο για την ευρωπαϊκή κουλτούρα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο μιας δημοκρατίας, ελευθερίας και μιας ευνομούμενης πολιτείας
όπως εμείς την είχαμε αυτή τη στιγμή μετά τον πόλεμο. Άρα λοιπόν, εγώ δεν θα είμαι μακριά από την άποψη ότι πραγματικά το ευρωπαϊκό κεκτημένο ως μια φιλοσοφία και μια λειτουργία δημοκρατική δεν γίνεται αντιληπτή από κόσμο ο οποίος νιώθει και έχει δημορφώσει μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Το στίχημα από εδώ και πέρα είναι αν μπορεί να υπάρξει συνύπαρξη. Θα είναι πολύ διαφορετικός ο κόσμος που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Δεν θα έχουμε συγκρούσεις όπως ήταν ο πρώτος ή ο δεύτερος πόλεμος, ο μεγάλος, μεταξύ κρατών που ήταν πιο οριοθετημένα και πιο κλασικά τα πράγματα. Ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο ήταν ο άνθρωπος διπλανής πόρτας. Μέσα στη Γαλλία. Αλλά και οι προηγούμενοι ήταν άνθρωποι που ήταν μέσα στις χώρες αυτές. Άρα λοιπόν πλέον μιλάμε για τελείως διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων. Άρα κάτι εγώ πιστεύω, να κάνουν όμως εσωτερικά τα κράτη αυτά. Εγώ πιστεύω, όπως έχετε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι η δημοκρατία πρέπει να ενισχυθεί. Οι βομβαρδισμοί του ISIS, ας πούμε, λέτε, δεν φτάνουν, έτσι δεν είναι? Οι βομβαρδισμοί. Πού γίνεται? Δηλαδή, αμέσως οι Γάλλοι είπαν και όλοι είπαν, αμέσως πάμε να βομβαρδίσουμε ακόμα μεγαλύτερη δρυμύτητα τη θέση του ISIS. Αυτό, κοιτάξτε, καταρχάς, αυτό είναι ένα εφιαλτικό κατασκεύασμα, ένα μόρφωμα το οποίο είναι εφιαλτικό. Ναι. Όχι για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, για τα ανθρώπινα δεδομένα. Δεν φτάνει αυτό. Για τα ανθρώπινα δεδομένα. Το ότι πρέπει να εξαλειφθεί είναι δεδομένο. Εγώ λέω πώς θα λειτουργήσουν μέσα στην Ευρώπη οι μάζες, οι μουσουλμανικές, οι χριστιανικές, οι βουδιστικές, δεν με ενδιαφέρει. Πώς θα λειτουργήσει ένας κόσμος, εκατομμύρια άνθρωποι, πώς θα συνεπάρξουν. Νομίζω ότι μόνο η δημοκρατία, ακόμα και τώρα που όλα είναι σκοτεινά και θλιβερά, πρέπει να κυριαρχεί η έννοια της δημοκρατίας. Η Ευρώπη, δύσκολο, όντως το καταλαβαίνω, υπάρχει θυμός, υπάρχει ένταση. Και έγινε πια για μεγάλο ανακάτεμα, νομίζω εγώ, και πολιτισμών και εθνών και όλο το υπόλοιπο και δεν ξέρω αν το αντέχει. Δεν γίνεται όμως, μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο. Δεν ξέρω αν το αντέχει. Δεν μιλάμε για θύλακες μικρούς. Τόσο διαφορετικούς πολιτισμούς. Είναι εκατομμύρια κόσμος. Δεν μπορείς να τους διώξεις, δεν μπορείς να τους σκεφανίσεις. Πρέπει να λειτουργήσεις με τρόπο που να τους χωνέψεις, να τους βάλεις σε μια αντίληψη. Δύσκολο είναι. Κυρία Δημαδάμα, για να ακούσουμε και εσάς. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν μιλάμε για αυτά τα ακραία φαινόμενα και αυτές τις ακραίες περιπτώσεις μουσουλμάνων, δεν μιλάμε για όλο το μουσουλμανικό στοιχείο. Mm-hmm. Επομένως και οι ίδιοι μουσουλμάνοι, οι Σύριοι που φεύγουν από τις χώρες τους, φεύγουν και για αυτούς τους λόγους, φεύγουν και για την τρομοκρατία που υφίστανται εκεί και για τον πόλεμο τον οποίο υπάρχει και αντιμετωπίζουν κάθε μέρα. Θα με αναγκάσετε όμως να ξαναπώ λοιπόν, ότι βλέπουμε ότι προέρχονται μόνο από εκεί τα τελευταία χρόνια αυτά τα χτυπήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα τόσο μέσα στην κάθε χώρα. Η Γαλλία έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν την υπηκότητά της και γίνονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Αλλά και πώς θα μπορέσουμε να μην έχουμε μια ισοπεδωτική λογική του ότι όταν βλέπουμε μουσουλμάνο δίπλα μας, θα πρέπει να είμαστε τρομοκρατημένοι. Διότι εγώ βάζω και το εξής ερώτημα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουμε ότι ήταν χριστιανοί, δεν ήταν μουσουλμάνοι. Ο άνθρωπος αυτός που πήρε ένα φορτηγό και αμολύθηκε, επιτρέψτε μου την άποψη, στους δρόμους της Γαλλίας γνώριζαν είναι και μουσουλμάνοι εκεί, οι οποίοι ήταν τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονταν και κάποιον άλλο λόγο. Άρα θα πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί και ευαίσθητοι σε αυτό το ζήτημα, διότι συνυπάρχουμε με μουσουλμάνους, διότι έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που δεν είναι έτσι. Όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να καταστραφούν. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ θέλοντας στην Ευρώπη να ζήσουν στην Ευρώπη και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά προημίου είναι επιλογή τους να φτάσουν στην Ευρώπη και να ζήσουν εδώ με τις βάρκες, με τους τρόπους στους οποίους ρισκάρουν τη ζωή τους. Είναι πολύ κρίσιμη λοιπόν η διαχείριση. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και η διαχείριση πρέπει να γίνει σε επίπεδο γειτονιάς. Διότι ο μοναχικός λύκος, όπως λέμε, δεν μπορεί εύκολα να εντοπιστεί από την αστυνομία. Πολλές φορές βλέπουμε σε δημόσιους χώρους αστυνομικούς ή ακόμα και στρατό. Αυτοί δεν μπορούν να προβλέψουν κάτι. Είναι κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Εντάξει, είναι και για να αποφύγουν περαιτέρω μακελιό. Εάν υπάρχουν, ακριβώς. Στη Γερμανία πρόσφατα συνέβη. Είχαμε ένα περιστατικό που είχαμε άμεση παρέμβαση των ειδικών δυνάμεων και αποφεύγει μια τραγωδία. Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει να δούμε τους θύλακες, θα δούμε την επικοινωνία, θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα εντοπιστούν. Δεν μπορεί να μην πληρώνουν μέτρα τα κράτη, δηλαδή κατασταλτικά. Θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να υπάρχουν αυτά τα μέτρα, αλλά θα πρέπει να συμπληρωθούν. Δεν αρκούν μόνο αυτά. Είναι η λογική που δεν μπορεί να έχει μόνιμα το στρατό στο δρόμο. Ακριβώς. Είναι ανάγκη μετά από ένα τέτοιο χτύπημα να επιβλέψει, αλλά δεν μπορεί. Αλλά και πάλι ο στρατός δεν μπορούσε σε αυτό το περιστατικό που πήρε το φορτηγό και έφυγε στους δρόμους να κάνει πολλά πράγματα. Παρακαλώ. Όταν έχουν προηγηθεί όσα έχουν προηγηθεί στα παρισινά προάστια, πάμε εκεί που το ξέρουμε καλά το θέμα, το έχουμε ζήσει, όταν έχουν καεί
6-7 φορές. Και η απάντηση εκεί είναι περισσότερη αστυνομοκρατία και λιγότερες πολιτικές αφομοίωσεις αυτού του κόσμου, δεν είναι ένα πρόβλημα. Βρε Αλφόνσο, μπορεί όμως να αφομοιωθεί αυτός ο κόσμος? Μήπως είναι λίγο τοπικό να θες να αφομοιώσεις ανθρώπους που ο πολιτισμός τους, η κουλτούρα τους, η θρησκεία τους δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό τους? Οι γενιές αυτές που έχουν έρθει στη Γαλλία, ναι, έχουν έρθει από τις πρώην γαλλικές επικίες. Ναι. Η πρώτη γενιά που υπήρχαν και πολιτικές ενσωμάτωσης ήταν μια γενιά που διέπρεψε, πήρε πολύ μεγάλες θέσεις, διέπρεψε και στην επιστήμη, διέπρεψε παντού. Όταν επιδεινώθηκαν μερικά πράγματα, γιατί... και όταν άρχισε και ο φανατισμός από το Ισλαμικό κράτος και από τους ακραίους Ισλαμιστές, βρέθηκε έφλεκτο υλικό εκεί, το αντιλαμβάνεστε αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να εξαιρεθούν. Για να μιλήσουν όλοι στον γύρο, παρακαλώ, πρέπει να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν πειράζει. Είναι μόνο για το πρώτο κομμάτι. Κύριο Βιτάλη, πρέπει να το διαχειριστούμε, γιατί υπάρχουν αυτοί οι θύλακες. Δεν είναι τι έρχεται, είναι ότι υπάρχουν και πρέπει να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε. Πάμε, κύριε Παπαθιέρο, για να ακούσουμε και εσά και τη δική σα άποψη. Κατά τη γνώμη μας, υπάρχει πλέον αρκετό υλικό πολλών χρόνων για να βγάλει ένας κόσμος συμπέρασμα. Ναι. Δεν είναι ούτε πρώτη φορά. Όχι. Και δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι και τελευταία. Όχι, είναι πολλά χρόνια πια. Και δεν το λέμε σαν πρόβλεψη, είναι γιατί λογικό. Μιλάμε για ένα τμήμα ενός πολέμου που ήδη διεξάγεται. Βεβαίως δεν έχει τη γενικευμένη μορφή μια σύγκρουση συμπεριαλιστικού πολέμου, όπως αναφέρανε και οι προηγούμενοι καλεσμένοι σας πριν. Ταυτόχρονα δεν αποκλείεται και μια τέτοια πιο γενικευμένη σύγκρουση, γιατί όλα αυτά γίνονται πάνω στο έδαφος πολύ οξυμένων ανταγωνισμών για τους δρόμους φυσικού αερίου, πετρελαίου, τις πηγές τους, και γίνεται ένας κακός χαμός. Και ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτή την άποψη χρειάζεται και επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα, και νομίζουμε ότι αυτή η πείρα φαίνεται, έχει αξιοποιηθεί κατά καιρούς για ένταση της καταστολής, της ξενοφοβίας, της τρομοκράτησης του λαού, ή να βγαίνει ο ίδιος ο λαός να παλεύει για ξένα προς τα δικά του συμφέροντα. Η ουσία είναι ότι φαίνεται, έχει αποδειχθεί, και σίγουρα δεν λύνεται με νέες επεμβάσεις και με νέους πολέμους. Ναι. Σίγουρα λύνεται ή προστατεύει το λαό σου με έναν τρόπο, με την απεμπλοκή από όλες αυτές τις επεμβάσεις. Ναι. Με την απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ. Και επειδή βλέπω ότι συμφωνούν διάφοροι καλεσμένοι, δεν λύνεται λέγοντας και βγαίνοντας, διαφημίζοντας τη Σούδα σαν το πλωτό αεροπλανοφόρο των Αμερικάνων εδώ πέρα, το οποίο είναι και αβύθιστο, δεν μπορεί να το πειράξει κανένας. Πού εφορμούν τα αεροπλάνα από εδώ και πάνε? Αυτό είναι το μέρος, ναι, με συγχωρείτε, που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, το οποίο έγινε χθες το βράδυ η επίθεση. Πώς το είπες? Ναι. Η οδός λέγεται η οδός περιπάτου των Εγγλέζων. Γιατί η Νίκαια ήταν η κυρία από η αγγλική αριστοκρατία. Και αυτό το χτύπημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε τώρα μέρα σε άλλες καταστάσεις. Να λέμε ότι τον πίεσε αυτό η ανάγκη να πάει να σκοτώσει το άγγλο σαν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Για να ξέρουμε τι βλέπουμε γι' αυτό, έτσι. Και επειδή δεν προκύπτουν και από το πουθενά ούτε επεμβάσεις ούτε συγκεκριμένη πολιτική, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Ναι. Και ξέρετε, είναι πραγματικά άξιο απορίας πώς ασχολιόμαστε ώρες επί ωρών με τον εκλογικό νόμο, με άλλα ζητήματα που δεν λέω κατά πόσο σοβαρά, αλλά με το τι στρατηγική χαράσει, εξωτερική στρατηγική, η χώρα μας, η κυβέρνηση, δηλαδή τι συμφώνησε, τι υπέγραψε. Όταν το αποτέλεσμά της ήταν ότι διατηρούνται οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στα Δυτικά Βαλκάνια, ετοιμάζεται νέα επέμβαση στη Λιβύη, οξύνεται η κόντρα με την Ρωσία. Σε αυτά ο ελληνικός λαός πρέπει να επαγρυπνεί και να γνωρίσει και να απαιτήσει την αποδέσμευση από όλες αυτές τις επεμβάσεις. Οποιαδήποτε βοήθεια παρέχει το ελληνικό κράτος σήμερα σε αυτές, να κοπεί μαχαίρι και να ασκήσει η χώρα μας μια τελείως διαφορετική εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καλιά να ακούσουμε και το άποψη και να κλείνουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα. Να έρθουμε λίγο στην πιο καθημερινότητα και δικιά μας. Για να ακούσουμε και εσένα. Κύριε Ξενάκη, κύριε Βιτάλη και στους αγαπητούς καλεσμένους, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο να χτυπηθεί η τρομοκρατία όταν ένας άνθρωπος είναι αποφασισμένος να βάλει βόμβες πάνω του και να κάτσει σε μια πολυσύχναστη καφετέρια? Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι πλέον? Νομίζω ότι είναι τρομακτικά δύσκολο. Αλλά από την άλλη, αυτό γιατί αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Πλέον είναι τόσο μεγάλη διασπορά των ανθρώπων αυτών, να μου επιτραπεί η έκφραση, αυτών των ανθρώπων που μόνο κανίβαλους θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί είναι κανίβαλοι, δεν έχουν ψυχή μέσα τους. Αλλά από την άλλη όμως μην μένουμε μόνο στη σκέψη ότι η δημοκρατία δεν χτυπιέται και η δημοκρατία θα νικήσει. Πρέπει να γίνει κάτι. Τι μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, κάποιους τρόπους. Συνεργασία στενότερη μεταξύ των αρχών, όχι μόνο της χώρας μας, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία.
διακρατικά μεταξύ των αρχών, μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων. Παράδειγμα εδώ, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνειας, το Υπουργείο Ιστορικών Εξωτερικών, αναλόγως. Με τις μυστικές υπηρεσίες, να υπάρξει βοήθεια και τεχνογνωσία και στην τεχνολογία και γενικότερα και από τους Ρώσους και τους Αμερικάνους που ενδεχομένως να είναι μπροστά. Ναι, αλλά μόνο σας δεν είπατε πριν ότι αν κάποιος είναι αποφασισμένος να πεθάνει. Αυτό θέλω να πω. Αλλά από είναι λίγο σχετικά πώς μπορεί να εφαρμοστούν και να έχουν αποτέλεσμα. Από το να σηκώσουμε τα χέρια μας και να πούμε είναι δύσκολο να χτυπήσει τρομοκράτες γιατί μπορεί να βρεθεί σε ένα αεροδρόμιο μέσα και να πατήσει το κουμπί και να εκραγεί ο ίδιος. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να πεθάνει δεν τον απασχολεί. Δεν, είναι φοβερό, είναι ασύλληπτο. Δεν μπορεί να το σκεφτεί το ανθρώπινο νους, ο λογικός αυτό το πράγμα. Δεν αντιμετωπίζεται. Αλλά από την άλλη, από το να σηκώσουμε τα χέρια, δίνω κάποιες συγκεκριμένες λύσεις που ενδεχομένως θα έπρεπε να μπουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Έχουν μπει αυτό που λέτε, η συζήτηση των ανταλλάσσεων πληροφορίες στα κράτη μεταξύ τους. Έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια. Και σε διακρατικό βεβαίως. Σε διακρατικό επίπεδο. Όχι μόνο εντός των τυχών της. Και έχουν αποσοβηθεί επιθέσεις. Για να τα λέμε και αυτά. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που είπατε προηγουμένως για την. Έχουν αποσοβηθεί επιθέσεις. Για την περιοχή όπου πήγαινα, υπήρξε έγκυρη αντίδραση των αρχών. Συνεργασία διακρατική, βοήθεια λοιπόν και από την Αμερική, επιμένω, αλλά και από τη Ρωσία, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες που είναι πολύ μπροστά και μπορούν να μας βοηθήσουν σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Και βεβαίως, αν μπορούμε να δούμε από πού χρηματοδοτούνται αυτό το κράτος, το μόρφωμα, από πού χρηματοδοτείται. Συγκεκριμένα από τρία κράτη. Από πού εκπαιδεύονται. Κατάρ και Τουρκία. Είναι ενημέρωση θέμα. Πώς διαχέονται αυτή η διασπορά φοβερή μέσα στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της Ευρώπης. Που θέλουν να χτυπήσουν όλο το κράτος. Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε φτάσει στο επίπεδο, κύριε Ξανά, κύριε Βιτάλη, να ξέρουμε ποιο χρηματοδοτεί αυτό το μόρφωμα. Πόσο ακριβώς εκπαιδεύονται. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να εναρμονίζονται όλες οι σκέψεις και όλες οι κινήσεις όλων των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης και της Αμερικής και της Ρωσίας στο πώς θα χτυπηθεί, πώς θα χτυπηθούν αυτοί οι τρομοκράτες οι οποίοι πλέον. Δηλαδή, προσωπικά, όχι μόνο εγώ, όλοι οι πολίτες θα φοβόμαστε στο τέλος να πάμε μια βόλτα. Εγώ αυτό έλεγα σε πριν μπούμε στην πόλη μεγάλη. Ο αδερφός μου είναι γιατρός στη Γαλλία, στην Τουλούζη. Και του έλεγα προχθές, άκουσε το χτύπημα στη Νίκαια, του έλεγα χθες, πρόσεξε εκεί στην Τουλούζη, μην πας σε μέρη τα οποία είναι πολύ σύχναστα. Είτε στο Λονδίνο, στη Ρώμη, να πας στο Μόναχο, στη Φραγκφούρτη, στο Παρίσι, όπου και να πλέον βλέπεις κόσμο μαζεμένο και φοβάσαι να περπατήσεις δίπλα στον κόσμο. Είναι η μεγάλη ανατριχύλα που θέλουν να προκαλέσουν παντού. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός λοιπόν, είναι ο κύριε και κυρία, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Έχουμε μηνύματα από εσάς ήδη. Θα γυρίσουμε και θα πάμε στα θέματα της καθημερινότητας. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για τα θέματα των συντάξεων, το θέμα των φόρων, το θέμα των μέτρων τα οποία μας έρχονται το επόμενο διάστημα και των αντοχών της ελληνικής κοινωνίας. Ημών δηλαδή. Και ημών. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.